Τούτη την ώρα μέσα στη Βουλή συζητιέται ένα ακόμα αντιδραστικό, ένα ακόμα συντηρητικό νομοσχέδιο για την εκπαίδευση. Όχι μονάχα γιατί φέρνει ξανά τη διαγωγή και τις αποβολές, μα και γιατί κάνει το λύκειο, κάνει το σχολείο μια απέραντη εξεταστική αρένα, ένα ρίγκ εξετάσεων, γιατί φέρνει πιο κοντά τον εφιάλτη της αξιολόγησης που μετατρέπει τα σχολεία σε αναζητητές χορηγών για να λειτουργήσουν και κυρίως γιατί μέσα από την αξιολόγηση θα ρίχνει το φταίξιμο της σχολικής αποτυχίας πότε στους εκπαιδευτικούς και πότε στους ίδιους τους γονείς που δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Αυτό λένε με τα μαθησιακά αποτελέσματα και αυτό δεν πρέπει να περάσει με τίποτα. Ένα σχολείο που θα γίνει ακόμα πιο ταξικό, ακόμα πιο ακριβό, ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να προστεθεί και αυτό στα προηγούμενα αντιδραστικά του Γαβρόγλου, του Αρβανιτόπουλου, της Διαμαντοπούλου και τόσων άλλων, ένα δρόμο έχουμε. Το δρόμο αυτών που βαδίζουμε σήμερα, έτσι ώστε όλες αυτές οι διατάξεις, ακόμα και για κάμερες άκουσον μέσα στην τάξη, να μείνουν κενό γράμμα. Τώρα να ορθωθεί, τώρα να φουσκώσει το λαϊκό ποτάμι για να διεκδικήσει την παιδεία για τα παιδιά του λαού, για να γευτούν όλο το αγαθό της μόρφωσης και όχι ψευτοκατάρτιση και δεξιότητες. Για όλα τώρα είναι που πολεμάμε, και για την παιδεία και για το ψωμί και για τη ζωή του λαού και των παιδιών του. Γεια σας, καλή δύναμη.